Κότς, καλή αρχή, καλή σεζόν καταρχάς. Πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, πρώτη αγωνιστική για τον Απόλλων Καλυθιών, ο οποίος μετά από ένα 20 λεπτό, νομίζω, έτσι, στο οποίο χρειαζόταν και εκείνο τον χρόνο του, κατάφερε να σκοράρει λίγο πρώτο τέλος του ημιχρόνου. Ήταν πάρα πολύ καλός και στο δεύτερο ημιχρόνο. Απλούστευσε νωρίς τα πράγματα με τα γκολ που πέτυχε και ξεκίνησε ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Να ευχηθώ κι εγώ καλή χρονιά να έχουν όλες οι ομάδες, χωρίς τραυματισμούς. Και όπως είπατε και σήμερα, ήταν μια δύσκολη πρεμιέρα απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος πραγματικά μπορεί το σκορ να είναι μεγάλο, αλλά δεν είναι εικόνα της ομάδας του Πηλίου. Ξέρω ότι είναι πολύ καλή ομάδα, είναι αρχή, θα βρει τα πατήματά της. Όντως λίγο στην αρχή δυσκολευτήκαμε, παρόλα αυτά ήταν και το άγχος της πρεμιέρας. Παρόλα αυτά η ομάδα μου στάθηκε πάρα πολύ καλά. Πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Τηρήσαμε το πλάνο που είχαμε από την αρχή της εβδομάδος. Μιλούσαμε, βγήκαν αρκετά πράγματα στο γήπεδο. Με συνέπεια να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και μια εύκολη νίκη. Λέγαμε κότσο στη μετάδοση ότι όπως και για τον ΑΟΠ λίγο έτσι και για τον Απόλλων Καλυθιών είναι δύο καινούργιες ομάδες επί της ουσίας. Μπορεί να δουλεύετε αρκετό καιρό, να έχετε κάνει κάποια φιλικά, αλλά πότε πιστεύεις ότι η ομάδα θα μπορέσει και με βάση και το ρόστερ που έχει, θα μπορέσει να είναι αυτή που θέλεις και εσύ να παρουσιάζει αυτό που θέλεις ακριβώς στο γήπεδο? Οπωσδήποτε οι ομάδες είναι καινούργιες, υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές. Όλο το μυστικό είναι πόσο γρήγορα θα δέσει η ομάδα. Αυτό βγαίνει μέσα από τα φιλικά παιχνίδια που κάναμε και από τα παιχνίδια που θα δώσουμε σίγουρα. Οι ομάδες δεν θα δείξουν το πρόσωπό τους στις πρώτες αγωνιστικές. Πιστεύω 6η-7η αγωνιστική. Κάθε ομάδα νομίζω θα έχει βρει το πάτημά της και τον τρόπο παιχνιδιού της και θα παρουσιαστεί πολύ καλύτερα. Κότς, καλή αρχή, καλή σεζόν, δύσκολη πρεμιέρα απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει στόχο το πρωτάθλημα. Ο ΑΟΠ Ηλίου άντεξε για μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού στον πρώτο ημίχρονο. Δέχτηκε ένα τέρμα προς το φινάλε του ημίχρονου και νομίζω ότι από εκεί πέρα παρουσιάστηκε εντελώς διαφορετικό στο δεύτερο ημίχρονο. Καλησπέρα. Όντως ήταν μια πολύ δύσκολη πρεμιέρα για μας. Παίξαμε απέναντι ίσως και στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Έναν πολύ καλό προπονητή, έμπειρους ποδοσφαιριστές. Εμείς μπήκαμε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Για τα πρώτα 40 λεπτά είχαμε ακολουθήσει ξεκάθαρα το πλάνο που θέλαμε. Δυστυχώς φάγαμε ένα γκολ σε ένα κρίσιμο σημείο με πέναλτι. Και στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ είχαμε πει ότι θα μπούμε κάπως καλύτερα για να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε, στα 30 δευτερόλεπτα φάγαμε ένα γκολ, το οποίο αυτό σχεδόν κλείδωσε το παιχνίδι. Δηλαδή σε κάποια λεπτά τα οποία ήταν κρίσιμα για μας. Εμείς συνεχίζουμε, θα δουλέψουμε. Το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μακρύ. Πιστεύω πάρα πολύ στους υποσχεστές μου και νομίζω ότι στο τέλος θα πάμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.